Το κείμενό μας για σήμερα θα είναι από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1. Θα σας διαβάσω τα εδάφια 18 έως και 25. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Επειδή ο λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία, σε μας όμως που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γραμμένο, θα φέρω σε απώλεια τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Πού είναι ο σοφός? Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής αυτού του αιώνα? Δεν μόρανε ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου? Επειδή βέβαια με τη σοφία του κόσμου ο κόσμος δεν γνώρισε τον Θεό διαμέσου της σοφίας, ο Θεός ευδόκησε διαμέσου της μορίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν και οι Έλληνες σοφία ζητούν, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον. Για μένα τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία. Στους ίδιους όμως τους προσκαλεσμένους, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, κηρύττουμε τον Χριστό, Θεού δύναμη και Θεού σοφία, επειδή το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο από τους ανθρώπους». Ίσως να προσέξατε ότι το πρώτο εδάφιο ξεκινάει με τη λέξη «επειδή», σε εδάφιο 18, επειδή είναι η συνέχεια κάποιας σκέψης, κάτι έχει μόλις πει ο Απόστολος και τώρα το συνεχίζει. Ποιο είναι το γενικό πλαίσιο του κειμένου, τι έχει πει? Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκκλησία της Κορίνθου ήταν ότι η εκκλησία είχε χωριστεί σε μικρές ομάδες, κλίκες. Και μια ομάδα έλεγε: «Εγώ ακολουθάω τον Παύλο, εγώ ακολουθάω τον Απολλό, εγώ ακολουθάω τον Κυφά». Και είχαμε όλες αυτές τις μικρές ομάδες, οι οποίες συνέδεαν τον εαυτό τους με ένα συγκεκριμένο δάσκαλο και περιφρονούσαν τους υπόλοιπους. Περιφρονούσαν τις υπόλοιπες ομάδες, λέγανε: «Μένα η ομάδα μου είναι καλύτερη από τη δικιά σου. Μένα ο δάσκαλος μου είναι καλύτερος από το δικό σου, τον δάσκαλο. Εξού και εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς». Γιατί το κάναν αυτό? Στην αρχαία Ελλάδα ο κόσμος ήταν γοητευμένος με τη φιλοσοφία, την αγάπη της σοφίας, με τη ρητορική, με τις δημόσιες ομιλίες, και ο κόσμος χωριζόταν σε μικρές ομάδες και λέγανε: «Εγώ ακολουθάω αυτόν τον φιλόσοφο, αυτή η φιλοσοφία μου αρέσει. Εγώ ακολουθάω εκείνη τη φιλοσοφία. Εγώ ακολουθάω τον Πλάτωνα. Εγώ ακολουθάω τον Σοκράτη. Εγώ ακολουθάω εκείνον τον σοφιστή. Εγώ ακολουθάω εκείνον τον δάσκαλο. Εγώ ακολουθάω εκείνον τον ρήτορα». Πολλές φορές ο λόγος που ακολουθούσαν κάποιον δεν ήταν τόσο πολύ επειδή αυτά που έλεγε ήταν τόσο τρομερά, αλλά το πώς τα έλεγε. Άμα κάποιος μίλαγε με πανέμορφα λόγια και ήταν εύγλωτος, λέγανε όλοι: «Α, αυτός πρέπει να είναι αυτός μεγάλος». Και φαίνεται πως η Κορίνθια Εκκλησία, φαίνεται ότι πολλά άτομα μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου είχαν αυτή την νοοτροπία πριν γίνουν χριστιανοί, έχουν γίνει τώρα χριστιανοί και μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία και τώρα έχουν την ίδια νοοτροπία μέσα στην Εκκλησία. Χωριζόμαστε σε μικρές ομάδες στο ποιος δάσκαλος μας αρέσει περισσότερο και γινόμαστε, ανήκουμε σε αυτόν, εσείς ανήκετε σε εκείνον. Και η Εκκλησία είχε χωριστεί σε διάφορες ομάδες και ο Παύλος τους επιτιμάει, τους λέει ότι κάνουν λάθος, κακώς χωρίζονται σε αυτές τις ομάδες. Και τα τελευταία λόγια που τους είχε πει στην προηγούμενη παράγραφο ο Παύλος ήταν το εξής, στο εδάφιο 17, τους είχε πει: «Ο Χριστός δεν με απέστειλε για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι με σοφία λόγου», αναφέρεται στο λόγο που ακούγεται σοφός και τρομερός, όπως οι ρήτορες, «για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού». Ο Παύλος τους είπε: «Εμένα δουλειά μου ως Απόστολος του Ιησού Χριστού δεν είναι να είμαι σαν τους φιλοσόφους και τους ρήτορες, να σας λέω μεγάλα λόγια που με κάνουν να ακούγομαι έξυπνος. Εμένα δουλειά μου είναι να κηρύττω το Ευαγγέλιο». Τελείωσε.
Οπότε τώρα στο εδάφιο 18 ξεκινάει και λέει, επειδή ο λόγος του Σταυρού, και ο λόγος του Σταυρού έχει απλά να κάνει με το Ευαγγέλιο, είναι συνώνυμο του Ευαγγελίου, ο λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία, χαζομάρα. Σε εμάς όμως που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού. Ο Παύλος όταν κοιτάει στον κόσμο βλέπει δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που χάνονται και αυτοί που σώζονται. Και αυτό που διαχωρίζει τη μία ομάδα από την άλλη δεν είναι ούτε η εθνικότητά τους, ούτε το χρώμα του δέρματός τους, ούτε η ηλικία τους. Αυτό που διαχωρίζει ολόκληρο τον κόσμο σε δύο ομάδες είναι το Ευαγγέλιο. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που χωρίζει όλο τον κόσμο στα δύο. Και υπάρχουν μόνο δύο ομάδες που έχουν σημασία. Η μία ομάδα ακούει το λόγο του Σταυρού, ακούει ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να μας συμφιλιώσει με τον Θεό και λένε αυτό είναι πλακίες. Αυτό είναι χαζομάρες, είναι μορία. Η άλλη ομάδα ακούει το ίδιο μήνυμα, ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να μας συμφιλιώσει με τον Θεό και να γνωρίζει τη δύναμη του Θεού για σωτηρία. Γιατί είναι τόσο δυνατό το Ευαγγέλιο? Τι είναι τόσο δυνατό στο Ευαγγέλιο, στο Σταυρό του Χριστού? Το Ευαγγέλιο λύνει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όλοι ξέρουμε, όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον κόσμο. Όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θα έπρεπε. Όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και κάθε άνθρωπος σκέφτεται κάποιο τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα. Κάθε άνθρωπος έχει κάποια ιδεολογία, κάποια φιλοσοφία για το πώς πρέπει να ζούμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά κανένας άνθρωπος, όσο σοφός και να ήταν, ποτέ κανένας άνθρωπος δεν έλυσε το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ολόκληρη η ανθρωπότητα, και αυτό ότι είμαστε αμαρτωλοί, σε έχθρα με τον Θεό. Ολόκληρη η σοφία των ανθρώπων, όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, όλοι οι μεγάλοι σπουδαίοι και τρανοί άνθρωποι στην ιστορία του κόσμου ποτέ δεν μας εξήγησαν, ποτέ δεν μπορούσαν να καταλάβουν, να υπολογίσουν πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σωθεί ενώπιον του Θεού. Πώς να συμφιλειωθεί ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος με τον Θεό. Και ο Παύλος μας λέει, πάντα έτσι ήτανε. Πάντα έτσι ήτανε. Και θα αναφερθεί σε κάτι που είχε πει ο Ισαΐας σε εδάφιο 19. Λέει, επειδή είναι γραμμένο, θα φέρω σε απώλεια τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Ο προφήτης Ισαΐας είχε ζήσει τον 8ο αιώνα π.Χ. 700 και χρόνια π.Χ. Και εκείνον τον καιρό η Ιουδαία, το νότιο βασίλειο εκεί πέρα που ζούσε ο Ισαΐας, βρισκόταν υπό την απειλή βορείων δυνάμεων της Ασσυρίας και της Βαβυλώνας. Και ο Ισαΐας λέει στο λαό, ο λόγος που θα σας επιτεθεί η Ασσυρία και η Βαβυλώνα είναι επειδή έχετε εγκαταλείψει το Θεό. Πρέπει να μετανοήσετε. Πρέπει να πιστέψετε στον Χριστό. Και τι του είπανε, τι νομίζετε ότι ήταν η απάντηση των ανθρώπων προς τον Ισαΐα? Ήταν το ίδιο πράγμα, ήταν η ίδια απάντηση που θα παίρνατε αν εγώ πήγαινα σήμερα στους Έλληνες και τους έλεγα, ο λόγος που βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση είναι επειδή έχετε εγκαταλείψει το Θεό, είσαστε ένα άθεο έθνος και πρέπει να μετανοήσετε και να πιστέψετε στον Χριστό. Αν εγώ το έλεγα αυτό, τι θα μου λέγανε? Νικό, είναι όμορφο παραμύθι αυτό που μας λες, αλλά αυτή εδώ είναι αληθινή ζωή και αυτά είναι αληθινά προβλήματα που δεν λύνονται με προσευχές και με μετάνοιες. Αυτά τα προβλήματα λύνονται με πολιτική και με λεφτά, με δύναμη.
με ισχύ, με πολιτική δύναμη. Και το ίδιο πράγμα έγινε στην Ιουδαία. Ο Ισαΐας τους λέει πρέπει να μετανοήσετε. Πρέπει να πιστέψετε στο Θεό. Αλλιώς θα σας επιτεθούνε από το βορρά. Και ο λαός του λέει, Ισαΐα, εντάξει, πολύ χαριτωμένο αυτό που μας λες. Αλλά εδώ έχουμε αληθινά προβλήματα που δεν λύνονται με μετάνοιες. Ξέρω τι θα κάνουμε. Θα μαζευτούν και μαζευτήκαν όλοι οι σοφοί. Μαζευτήκαν όλοι οι σύμβουλοι, μαζευτήκαν όλοι οι συνετοί του λαού και είπαν λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο να δούμε πώς θα γλιτώσουμε από την Ασσυρία και την Βαβυλώνα. Ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε στους Αιγύπτιους να μας σώσουνε. Θα πάμε στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι δύναμη. Θα κάνουμε κάποιον συνασπισμό μαζί με την Αίγυπτο και θα είμαστε ασφαλείς από τους Ασσύριους και από τους Βαβυλώνιους. Αυτό είναι το σχέδιο, το σοφό σχέδιο που θα μας σώσει. Και ο Θεός τους λέει, εγώ θα φέρω σε απώλεια τη σοφία των σοφών και θα θετήσω τη σύνεση των συνετών. Τι απέγινε η Ιουδαία? Καταστράφηκε. Επειδή ο Θεός ήθελε να τους δείξει ότι όλη η σοφία των ανθρώπων δεν μπορεί να σας σώσει. Μόνο ο Θεός μπορεί να σας σώσει. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Κάθε άνθρωπος, υπάρχουν τόσες φιλοσοφίες, τόσες ιδεολογίες, τόσα πολιτικά συστήματα στον κόσμο και όλοι λένε αν απλά κάναμε αυτό, τα πάντα θα πήγαιναν καλά, θα είχαμε ουτοπία. Αλλά τίποτα από αυτά τα συστήματα δεν μπορεί να μας σώσει. Στο εδάφιο 20 ο Παύλος λέει πού είναι ο σοφός, πού είναι ο σοφός. Αναφέρεται στους φιλοσόφους των Ελλήνων. Οι Έλληνες είχαν όλους αυτούς διάφορες σχολές φιλοσοφίας. Είχε τους επικούριους και τους στοικούς και τους πλατωνιστές και είχε όλους αυτούς τους φιλοσόφους. Κάθε άνθρωπος στην αρχαία Ελλάδα είχε τη δική του φιλοσοφία με την οποία προσπαθούσε να καταλάβει γιατί είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι και πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καμία από αυτές τις φιλοσοφίες δεν μας έδωσε ποτέ πώς να σωθούμε από την αμαρτία μας. Και σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Μου φαίνεται πρέπει να φύγω από το Facebook κάποια μέρα επειδή έχω βαρεθεί. Ο κάθε άνθρωπος βάζει ό,τι θέλει τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του ιδεολογία. Κομμουνισμός! Αυτή είναι η λύση για τα πάντα! Να είμαστε όλοι ίσοι! Να είναι όλα... Τότε θα υπάρχει... Τότε όλα θα φτιάξουν! Αν κάναμε όλο αυτό το πράγμα! Και λέω εγώ, ωραία, υπέροχα! Ο κομμουνισμός τι έκανε όμως για να με ελευθερώσει από την αμαρτία μου? Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Όχι! Δημοκρατία! Εδώ είναι δημοκρατία! Όλοι ψηφίζουμε και εδώ πέρα όλα θα πάνε καλά! Αν ακολουθούσαμε όλο αυτό το σύστημα όλα θα πηγαίνανε καλά! Υπέροχα, ναι, μαζί σου. Αλλά τι θα κάνει η δημοκρατία για την ένοχη συνείδηση που έχω? Και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν προσπαθώ να πάρω κάποια πολιτική θέση εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική θέση που μπορεί να με συμφιλιώσει με τον Θεό. Κανένα πολιτικό σύστημα, καμία φιλοσοφία, καμία σοφία αυτού του κόσμου δεν μπορεί να με συμφιλιώσει με τον Θεό. Και ο Παύλος λέει, πού είναι ο σοφός? Για να σας ακούσω, τι έχετε να μου προσφέρετε? Μετά λέει, πού είναι ο γραμματέας? Ο σοφός αναφέρεται στους φιλοσόφους των Ελλήνων. Ο γραμματέας αναφέρεται στους σοφούς των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι είχαν γραμματείς και φαρισαίοι. Οι γραμματείς ήταν οι ειδικοί πάνω στον νόμο του Θεού. Πού είναι ο γραμματέας, λέει? Εσείς οι ειδικοί του νόμου, οι ίδιοι οι ειδικοί του νόμου που υποτίθεται ότι ξέραν την Παλαιά Διαθήκη τέλεια, είναι ήδη που στο τέλος σκοτώσαν τον ίδιο το Μεσσία. Πού είναι οι γραμματείς, να μας πούνε αυτοί να μας εξηγήσουν. Πως αυτοί καταλαβαίνουν. Πού είναι ο σοφός, πού είναι ο γραμματέας, πού είναι ο συζητητής αυτού του αιώνα. Οι Έλληνες λατρεύαν όλους τους συζητητές, τους ρήτορες, τους δημόσιους ομιλητές, λέγανε άκου εδώ πως μιλάει αυτός ο άνθρωπος, φοβερός. Αλλά ποιος από αυτούς ποτέ μας εξήγησε πως να σωθούμε? Ο Παύλος λέει, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου. Δεν έχει κάνει ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου χαζομάρα. Πως?
εδάφιο 21. Επειδή βέβαια με τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε τον Θεό διαμέσου της σοφίας, ο Θεός ευδόκησε διαμέσου της μορίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας τονίσω για να μας ξεφύγει ότι το γεγονός ότι ο κόσμος διαμέσου της σοφίας του δεν μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό είναι όλο σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι κατά τύχη αυτό. Λέει, σύμφωνα με τη σοφία του Θεού, ο κόσμος με τη σοφία του δεν μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό. Αλλά για να γνωρίσουμε τον Θεό πρέπει να ακούσουμε το Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε, γιατί Νίκο, γιατί να το έκανε ο Θεός ώστε ο κόσμος με τη δικιά του σοφία να μην μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό. Ο Θεός το έκανε ώστε από μόνοι μας να μην μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Γιατί το έκανε αυτό? Μπορώ να σας δώσω δύο λόγους. Πρώτον, εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Εμείς είμαστε που έχουμε παραβιάσει τον νόμο του Θεού. Άρα δεν πρόκειται εμείς να ορίσουμε, να δώσουμε τους όρους πάνω στους οποίους θα συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Δεν θα πούμε εμείς θα δώσουμε τους όρους για το πώς σωζόμαστε. Ο Θεός το υπολογίζει αυτό και ο Θεός είπε, εσείς, εγώ θα σας πω πώς. Δεν μου πείτε εσείς πώς, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, κάτι που θα το πει μες στην επόμενη παράγραφο, είναι ότι ο λόγος που δεν άφησε τον κόσμο με τη δικιά του σοφία να μάθει πώς να σωθεί και πώς να συμφιλειωθεί με τον Θεό, είναι για να μην μπορούμε να καυχηθούμε. Για να μην μπορούμε να καυχηθούμε. Να μην μπορώ να λέω, εγώ ανακάλυψα. Εγώ ξέρω πώς να σωθώ. Εσείς δεν ξέρετε. Εγώ το μυαλό μου το υπολόγισα και βρήκα πώς σώζεται ο άνθρωπος. Εσείς είστε πιο χαζοί, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά ο Θεός λέει, όχι. Με τη δικιά του σοφία αποφάσισε ότι ο κόσμος δεν θα μπορούσε να ξέρει πώς να σωθούμε. Και τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός με τη σοφία του, όπως μας είπε, έκανε τη σοφία του κόσμου μορία. Πώς το έκανε αυτό? Αφού με τη δικιά του σοφία ο κόσμος δεν μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό, ο Θεός αποφάσισε ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον Θεό είναι με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ποιος θα το φανταζότανε? Γι' αυτό το αποκαλεί τη μορία του κηρύγματος. Ποιος θα το φανταζότανε ότι ο Θεός θα έσωζε ανθρώπους διαμέσου του κηρύγματος του Σταυρού? Τι είναι το κήρυγμα του Σταυρού? Τι είναι ο λόγος του Σταυρού? Ο λόγος του Σταυρού είναι ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού, τα καλά μας έργα δεν μπορούν να μας σώσουν. Μα αγαπάω την οικογένειά μου και πηγαίνω στη δουλειά και πληρώνω τους φόρους μου. Τα καλά μας έργα δεν μπορούν να μας σώσουν. Τα εκκλησιαστικά μας έργα δεν μπορούν να μας σώσουν. Μα εγώ πήγα στην εκκλησία, εγώ βαπτίστηκα, εγώ πήγα στην κοινωνία, εγώ εξομολογήθηκα, εγώ άναψα χεριά. Δεν μπορούν να σας σώσουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν αφαιρούν την αμαρτία μας. Αλλά ο Χριστός πέθανε επάνω στο Σταυρό ως αντικαταστάτης μας, και όταν πιστεύουμε στο Χριστό οι αμαρτίες μας πηγαίνουν σε Αυτόν και τιμωρείται Αυτός στη θέση μας επάνω στο Σταυρό. Όλοι όσοι εμπιστεύονται Αυτόν και το έργο του επάνω στο Σταυρό συγχωρούνται οι αμαρτίες τους και σώζονται. Κανένας σοφός στην ιστορία του κόσμου, κανένας φιλόσοφος στην ιστορία του κόσμου δεν υπολόγισε κάτι τέτοιο. Και όμως αυτοί που πιστεύουν αυτό το μήνυμα σώζονται. Προσέξτε τι θα πει. Εδάφιο 22. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ζητούν και οι Έλληνες σοφία ζητούν, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο. Για μένα τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία. Χαζομάρα. Λέει, οι Ιουδαίοι θέλουν σημείο. Πολλές φορές, μάλλον διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια, όταν έρχονται και τους ζητάνε σημείο του Ιησού και τους λέει μια πονηρή και μιχαλίδα γενιά ζητάει σημείο.
πρόβλημα είχε ο Ιησούς, γιατί δεν τους, ο Ιησούς δεν έκανε σημεία και τέρατα συνέχεια. Δεν έκανε θαύματα συνέχεια. Αλλά όταν ερχόντουσαν και τους ζητάγανε να κάνει, έλεγε όχι, δεν κάνω. Γιατί? Επειδή αυτό που κάνανε οι Ιουδαίοι ήταν βάζανε τον εαυτό τους στη θέση του κριτή. Λέγανε, θέλουμε να σε αξιολογήσουμε. Κάνε μας εσύ κάποιο σημείο να σε εξετάσουμε, να σε κρίνουμε, να δούμε αν θα μας αρέσει, να δούμε αν θα σε δεχτούμε ως Μεσσία μας. Και ο Ιησούς τους λέει, δεν νομίζω, εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να παίζω παιχνίδια. Εγώ είμαι ο Μεσσίας και δεν με απασχολεί τι λέτε εσείς. Δεν είμαι εδώ πέρα για να πείσω εσάς. Και αυτό όταν ερχόντουσαν και τους ζητάγανε σημείο, τους έλεγε όχι. Δεν είναι ότι εσείς έχετε εξουσία να καθορίσετε αν εγώ σας κάνω. Και λέει ο Παύλος, οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο. Αλλά το σκεφτόμουν και λέω, δεν είναι μόνο οι Ιουδαίοι που ζητάνε σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι συνέχεια, σήμερα, συνέχεια ζητάνε σημείο για να πιστέψουν στο Χριστό. Πόσους ανθρώπους ξέρετε, πόσους ανθρώπους έχετε ακούσει που θα πούνε κάτι του στυλ, θα πιστέψω στο Χριστό αν θεραπεύσει αυτή την αρρώστια που έχει το παιδί μου. Θα πιστέψω στο Χριστό αν μου δώσει αυτό εδώ που θέλω. Θα πιστέψω στο Χριστό αν μου αποδείξει αυτά που εγώ θέλω να μου αποδείξει. Εγώ θα δώσω τους όρους και θα επιτρέψω στον Θεό να έχει την τιμή της συντροφιάς μου αν κάνει αυτά που του ζητήσω. Οι άνθρωποι ζητάνε σημεία από τον Θεό συνέχεια για το αν θα πιστέψουμε σε σένα. Έτσι ήταν οι Ιουδαίοι και έτσι είναι πολλοί άνθρωποι σήμερα. Οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο, οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Λατρεύαν τη φιλοσοφία. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του φιλοσοφία, την κάθε κόσμο θεωρία. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι έτσι και εντάξει, μπορεί να πιστέψουμε στο Θεό σου αν ο Θεός σου χωράει μες στο κουτί που έχουμε φτιάξει εμείς για το πώς λειτουργούν τα πάντα. Αλλά ο Παύλος λέει, εμένα δεν με απασχολεί τι ζητάνε οι Ιουδαίοι, δεν με απασχολεί τι ζητάνε οι Έλληνες, εμείς κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο. Αυτό είναι το μήνυμά μας, τελείωσε. Και πιστέψτε με, είναι σοκαριστικό μήνυμα. Εμείς που ζούμε τώρα στον 21ο αιώνα, όταν ακούμε για το Σταυρό, λέμε σιγά το πράγμα. Σταυρός, φοράω Σταυρό γύρω από το λαιμό. Έχουμε Σταυρό πάνω στον τοίχο. Φοράω Σταυρός, έχουμε Σταυρούς πάνω στα ρούχα μας. Σταυρός, σιγά το πράγμα, Σταυρός. Πριν 2000 χρόνια, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν μιλάει για το Σταυρό, ήταν σοκαριστικό πράγμα. Ο Σταυρός, η Σταύρωση, ήταν το πιο βάρβαρο, βάναυσο, αειδιαστικό πράγμα που μπορούσε να γίνει. Ήταν ήταν η χειρότερη μορφή εκτέλεσης. Έπαιρνες τον άνθρωπο, τον έγδυνες και τον κάρφωνες επάνω στο σταυρό και τον κρεμούσες εκεί πέρα για να τον βλέπει ο κόσμος και να γελάει μαζί του. Γυμνό! Το ξέρετε πως στις εικόνες που βλέπουμε του Χριστού που το έχουν κάποιο πανί εδώ πέρα, αν τα αντέχετε, πολύ πιθανόν ο Χριστός ήταν εντελώς γυμνός επάνω στο σταυρό. Για να είναι από κάτω ο κόσμος και να γελάει. Ο σκοπός της σταύρωσης ήταν να τον εκθέσεις στον κόσμο. Για να τον εξευτελίζουνε. Για να τον βλέπουν εκεί να πεθαίνει. Να μην μπορεί να ανασάνει. Ο σκοπός της σταύρωσης. Θέλανε να είναι κάτι το οδυνηρό. Και το βάναυσο και το εξευτελιστικό. Κανένας Ρωμαίος πολίτης δεν μπορούσε να σταυρωθεί. Ήτανε τόσο εξευτελιστικό και ταπεινωτικό. Τους Ρωμαίους πολίτες δεν τους σταυρώνανε. Ήτανε για τους χειρότερους εγκληματίες. Η σταύρωση ήταν κάτι για το οποίο δεν μίλαγες όταν μιλάς σε κάποιον ευγενικά. Δεν μιλάς για σταύρωση. Έχουμε παιδιά εδώ πέρα. Τρώμε και μας μιλάς για σταύρωση.
Νικάτο αειδιαστικό. Δεν μίλαγες για τη Σταύρωση. Και ο Παύλος λέει, έτσι αποφάσισε ο Θεός να σώσει τον κόσμο. Με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Οι Ιουδαίοι περιμέναν τον Μεσσία τους με δόξα και τιμή. Κάποιον που θα έρθει και θα κατατροπώσει τους Ρωμαίους. Και τώρα μας λες ότι ο Μεσσίας σταυρώθηκε από τους Ρωμαίους. Σκάνδαλο! Απαράδεκτο! Και να μην ξεχνάμε βέβαια και στο Δευτερονόμιο που λέει επικατάρατος όποιος κρέμεται από ξύλο. Ο Μεσσίας να σταυρωθεί, αποκλείεται. Έσχος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και οι Έλληνες, οι Έλληνες που λατρεύανε την ομορφιά και τη φιλοσοφία, μας λες ότι ο σωτήρας του κόσμου πέθανε πάνω σε ένα ρωμαϊκό σταυρό. Οι εγκληματίες πεθαίνουν πάνω στο σταυρό. Για τους Ιουδαίους ο Παύλος μας λέει, ο σταυρός είναι σκάνδαλο. Για τους Έλληνες, μορία. Όλοι νομίζουν ότι το μήνυμα του Σταυρού είναι γελίο. Όλοι όσοι χάνονται. Όμως, Ράφα 24 λέει το εξής. Όμως, στους ίδιους τους προσκαλεσμένους, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, κηρύττουμε τον Χριστό, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Σε όλο το. Αν όλοι, Ιουδαίοι και Έλληνες, νομίζουν ότι ο Σταυρός είναι κάτι γελίο, πώς γίνεται ότι κάποιοι Ιουδαίοι και Έλληνες δεν νομίζουν ότι είναι γελίο? Κάποιοι νομίζουν ότι είναι σοφία του Θεού και δύναμη του Θεού. Γιατί το πιστεύουν αυτό? Και θα μου πείτε, επειδή πιστέψαν το Ευαγγέλιο. Ναι, το ξέρω ότι πιστέψαν το Ευαγγέλιο. Αλλά γιατί το πιστέψανε? Όταν όλος ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι γελίο, τι το διαφορετικό υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους που πιστέψανε? Και όταν ακούσανε για τη Σταύρωση, είπαν αυτό είναι δύναμη Θεού και σοφία του Θεού. Ο Παύλος λέει σε αυτούς που είναι προσκαλεσμένοι. Ο Θεός τους κάλεσε. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πίστεψε και αυτός εκεί δεν πίστεψε? Επειδή ο Θεός τον κάλεσε. Τι λέει προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, όταν λέει ότι ο Θεός, αυτούς που ο Θεός τους προγνώρισε, τους προώρησε για να συμμορφωθούν με τον Υιό Του, και αυτούς, λοιπόν, αυτούς που προγνώρισε, αυτούς και τους προώρησε, και αυτούς που προώρησε τους κάλεσε, και αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε, και αυτούς που δικαίωσε τους εδόξασε. Αυτό είναι εδώ πέρα. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, ο Ιησούς λέει, κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα. Κανένας, δεν μπορεί, δεν γίνεται άνθρωπος να έρθει σε μένα. Εκτός και αν ο Θεός τον ελκύσει σε μένα. Αυτή είναι η κλίση για την οποία μιλάει εδώ πέρα ο Παύλος. Κανένας δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Όλοι νομίζουν ότι είναι κάτι το γελίο. Εκτός και αν ο Θεός καλέσει τον άνθρωπο και του ανοίξει τα μάτια και δει, αυτό δεν είναι γελίο. Αυτό είναι σοφία του Θεού και είναι δύναμη του Θεού. Εδάφιο 25. Επειδή το μωρό του Θεού, το χαζό του Θεού, είναι σοφότερο από τους ανθρώπους. Και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο από τους ανθρώπους. Μου αρέσει που δεν λέει η σοφία του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη σοφία των ανθρώπων. Δεν λέει έτσι το κείμενο. Επειδή άμα το έλεγε έτσι, θα ήταν σχεδόν σαν να λέει, εντάξει, απλά μιλάμε για διαφορετικό, σε διαφορετικό βαθμό, διαφορετικό επίπεδο. Εντάξει, σαν να λέω, εγώ έχω IQ 120, εσύ έχεις IQ 100, εντάξει, είμαι λίγο πιο έξυπνος από σένα. Αλλά το να συγκρίνεις τον Θεό με τον άνθρωπο είναι τόσο τρελό που ο Παύλος λέει, αν μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι χαζό, μωρό, αν ο Θεός μπορεί να κάνει χαζομάρα, και πάλι θα ήταν σοφότερο από οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.
Αν ο Θεός μπορούσε να κάνει κάτι ασθενές και αδύναμο, αν μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο, και πάλι θα ήταν ισχυρότερο από οτιδήποτε που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ποιο είναι το νόημα του κειμένου? Το νόημα του κειμένου είναι το εξής. Ο θάνατος του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Αν και ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι το χαζό, ο θάνατος του Χριστού επάνω στο Σταυρό κατάφερε κάτι που κανένας σοφός, κανένας ισχυρός, κανένας τρανός, κανένας σπουδαίος άνθρωπος του κόσμου δεν κατάφερε ποτέ. Δεν μπορούσε καν να το σκεφτεί. Ο θάνατος του Χριστού κατάφερε κάτι που δεν μπορούσε να κάνει κανένας. Τι είναι αυτό? Σωτηρία των ψυχών μας. Και όλοι που από τη χάρη του Θεού ταπεινώσουν τον εαυτό τους και ομολογούν ότι ναι, είμαστε αμαρτωλοί και ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας, αυτοί που βλέπουν ότι η σταύρωση του Χριστού είναι η σοφία και η δύναμη του Θεού, αυτοί σώζονται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.